centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Τσιόδρα και από την προηγούμενη φορά. Κάθε φορά που υπάρχει κάποιο θέμα, είτε με δική μου πρωτοβουλία είτε με δική του, γίνεται η επικοινωνία αυτή. Επειδή έχει μια σημασία για μας αυτό το θέμα, ποιος τηλεφώνησε σε ποιον χθες? Κοιτάξτε, εγώ είχα επικοινωνήσει με τον κύριο Τσιόδρα πριν από 3 μέρες, όταν είχε ανακοινωθεί ότι η Καστοριά πηγαίνει στην κατηγορία, ναι, 3, και χθες έγινε η επικοινωνία με πρωτοβουλία του. Άρα λοιπόν σας τηλεφώνησε ο κύριος Σιόδρας. Για να τηλεφώνησε ο κύριος Σιόδρας. Απλά το λέω, μην σταθούμε σε αυτό, γιατί ξέρετε γιατί η επικοινωνία αυτό δείχνει γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα στην κατάσταση. Όχι, δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί σας λέω ότι η επικοινωνία είναι τακτική. Μάλιστα. Να μην δώσουμε δηλαδή διαστάσεις thriller. Ναι, δεν είναι. Τι σας είπε, γράψετε ορισμένα πράγματα, τα είπε και ο Μάρκος πριν από λίγο, τα διάβασα. Εγώ και πριν από μερικές μέρες έκανα την προσπάθεια για να μάθω ακριβώς τι συμβαίνει. Καθώς, όπως θυμάστε, έγινε η ανακοίνωση να μπούμε στο επίπεδο 3, ενώ δεν υπήρχε αντίστοιχη ενημέρωση για πολλά κρούσματα, ναι, κάτι που δεν δικαιολογούσε αυτό το γεγονός. Γι' αυτό έκανα και την επικοινωνία και με τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος τότε μου είχε πει ότι φαίνεται να υπάρχει μία συνεχόμενη καταγραφή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και καλό είναι να υπάρχει μία αυξημένη επιτήρηση. Ρωτήσατε τον κύριο, ρωτήσατε τον κύριο Τσιόδρα μήπως γιατί την Κυριακή, μέχρι και την Κυριακή, μας έδιναν 0 κρούσματα. Όταν μπήκαμε και στο περίφημο επίπεδο 3, ήξεραν από το Σαββατοκύριακο τι συμβαίνει και μας έβαλαν στο επίπεδο 3 και μετά μάθαμε κι εμείς? Γιατί τώρα αποδεικνύεται ότι τα συσσωρευμένα τώρα. Δεν κάναμε καμία τέτοια συζήτηση με τον κύριο Τσιόδρα. Η συζήτηση για αυτό το θέμα είχε γίνει με τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος μου είχε πει ότι με βάση τα μοντέλα που έχουν, φαίνεται ότι στην περιοχή θα έχουμε αυξημένα κρούσματα, γιατί τα κρούσματα το προηγούμενο διάστημα ήταν συνεχόμενα. Χθες με τον κύριο Τσιόδρα συζητήσαμε για το τι συμβαίνει. Υπάρχουν πολλά κρούσματα σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό σημαίνει του ότι δώσατε θα μια να εξήγηση υπάρχει... Εσείς του δώσατε μια εξήγηση? Γιατί φαίνεται ότι ο ΕΟΔΙ απορεί. Γιατί στην Καστοριά? Τι του είπατε σε αυτήν την ερώτηση? Αυτό που συζητήσαμε είναι ότι γενικότερα η επιδημία αυτή φαίνεται ότι υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και ότι εδώ υπήρχε μία χαλάρωση το προηγούμενο διάστημα, καθώς βλέπαμε ότι δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Εστιάσατε μήπως στις μικρότερες ηλικίες? Γιατί στην πρώτη φάση του κορονοϊού στην Καστοριά οι πάντες μιλούσαν για γουναράδες, για εκδρομές στους αγίους τόπους, για αυτές τις ομάδες. Τώρα μιλάμε για νεότερες ηλικίες, μιλάμε, εστιάζουμε εκεί ή όχι? Δεν έχω τα στατιστικά στοιχεία από τον αριθμό των νέων ή των πιο μεγάλων, δεν μας δόθηκαν τέτοια στοιχεία, ούτε μπορώ εγώ να εικάζω. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι όλες τις προηγούμενες εβδομάδες από τη δική μας πλευρά υπήρχε μία χαλάρωση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε μία διασπορά του ιού, την οποία έστω και τώρα πρέπει να την προλάβουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε και να δώσουμε μία καλύτερη εξέλιξη, όπως για παράδειγμα με τις τάξεις στα σχολεία, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπου συνοστίζονται μαθητές 25 και 27 παιδιά μέσα σε μία αίθουσα και στη συνέχεια τα ίδια παιδιά εάν πάνε σε μια πλατεία, αυτό δεν επιτρέπεται.
Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Τώρα όμως νομίζω ότι πέρα από αυτό το οποίο πρέπει να το διεκδικήσουμε, θα πρέπει να επικεντρώσουμε και στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Μάρκο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εφόσον έχουμε και κάποιο θεσμικό μαζί μας, την κυρία Τελιγιορίδου, αυτή τη στιγμή είμαστε στο κόκκινο. Αυτό το έχουμε καταλάβει από όλες τις πλευρές. Αν πρέπει να έρθουν, και δεν θέλω να κατηγορήσω τους ιδιώτες γιατρούς εδώ πέρα, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα και αναγκάζεται να πηγαίνει σε ιδιωτικά ιατρία να κάνει. Ήταν και θέμα των προηγούμενων ημερών μας. Ναι. Με μεγάλο κόστος. Χωρίς βέβαια να κατηγορούμε, γιατί και πάλι καλά να λέμε που έχουμε και ιδιώτες γιατρούς που κάνουν τα τεστ. Εάν πρέπει να έρθουν rapid, να γίνονται μαζικά τεστ στον κόσμο, για να μαζευτεί και να ελεγχθεί η κατάσταση πιο εύκολα και πιο οικονομικά, γιατί η κατάσταση είναι που είναι δύσκολη στην Καστοριά, είναι ένα επιπλέον μεγάλο έξοδο να κάνεις και το τεστ από μόνος. Είναι πράγματι μεγάλο το έξοδο, γι' αυτό και εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ακόμη και για τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί από το πρώτο κύμα της πανδημίας, ότι θα πρέπει να γίνονται και εδώ. Θα πρέπει πραγματικά να γίνονται μαζικά τεστ από τις δημόσιες δομές υγείας. Δυστυχώς είχαμε όλο το χρονικό περιθώριο για να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας και στη δική μας περιοχή, κάτι που δεν έγινε. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει και πάρα πολλές ερωτήσεις και αναφορές προς το Υπουργείο για την υποβάθμιση και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή μας, όπου τότε στο πρώτο κύμα παίρνανε τους αγροτικούς γιατρούς και τους γιατρούς από τα κέντρα υγείας και τους πηγαίνανε στο νοσοκομείο. Ναι, μόλις θες ο κύριος Ζηγαλάγης ρωτάει τον κύριο, για να το πούμε και αυτό με την ευκαιρία, ρωτάει τον κύριο Κικίλια για την αναβάθμιση του γιατρού στην Μεσοποταμία. Με αφορμή και αυτό αναφέρομαι, κύριε Νατσούλη, γιατί είναι πολύ όψιμο το ενδιαφέρον αυτό. Εδώ και μήνες λέμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα κέντρα υγείας θα πρέπει να ενισχυθούν. Κάτι το οποίο δεν ήθελε να ακούσει η προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα όψιμα κάνουν ερωτήσεις για την αναβάθμισή τους όταν τα υποβάθμισαν και τα απαξίωσαν. Γιατί ξέρετε, πέρα από τον κορονοϊό, οι πολίτες αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα υγείας. Δεν υπήρχε η δυνατότητα ακόμη και η επίσκεψη αγροτικών γιατρών στα χωριά. Γιατί όλοι πήγανε στο νοσοκομείο Καστοριάς. Έστω και όψιμα το ενδιαφέρον αυτό είναι καλό, αλλά ήδη έπρεπε όλα αυτά να είναι λυμένα. Πάντως, στη μάχη των τεστ μπαίνει σήμερα. Και έκρηξης προσπαθούμε να καλύψουμε. Να μην μιλήσουμε για το ΚΕΦΙΑΠ, για τα αγροτικά ιατρία και τα 11 που είχαν μείνει πόσο καιρό τα χωριά μας χωρίς να μπορούν να εξυπηρετούνται, κατ' επιτοπλίστων ηλικιωμένοι άνθρωποι. Πάντως στη μάχη των τεστ μπαίνει από σήμερα και το κέντρο υγείας στο Άργους, οπότε ίσως κάπως βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, θα δούμε. Πάντως οι προϋποθέσεις για να κάνει κάποιους τεστ είναι συγκεκριμένες, δεν γίνεται σίγουρα σε όλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό ζήτημα να γίνουν μαζικά τεστ στον πληθυσμό για να μπορούμε να έχουμε και την αποτύπωση της κατάστασης αλλά και την αντιμετώπιση της. Κυρία Τελιγιορίδου. Γιατί το τεστ είναι ακριβό. Και πράγματι θα πρέπει να αναλάβει το δημόσιο σύστημα υγείας την εξέταση των τεστ αυτών. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είμαστε ήδη, τα εξήγησε και ο Μάρκος νωρίτερα, τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση και με τον πληθυσμό, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο ή στο μπλε, το σκούρο, όπως είναι οι χάρτες. Είμαστε τρίτοι σε σχέση με τον πληθυσμό σήμερα εδώ στην Καστοριά. Φοβάστε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε ακόμη και την πρώτη θέση? Φοβάστε ότι η Καστοριά είναι σε έναν δρόμο επίπεδου πια 4? Εκείνο που είναι αλήθεια ότι εδώ και αρκετές ημέρες είμαστε στις 5 πρώτες θέσεις. Πράγματι είμαστε στην τρίτη. Εγώ αυτό που θα πω είναι να ευχηθώ να μην είμαστε πρωταθλητές. Ας μην είμαστε πρώτοι σε ένα αρνητικό θέμα πανελλαδικά. Το ζήσαμε και στο το προηγούμενο διάστημα τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Εάν προσέξουμε, εάν τηρήσουμε τα μέτρα που προτείνει η πολιτική προστασία και η επιστημονική κοινότητα, πιστεύω ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε και πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε σε αυτό.
και ο καθένας από μόνος του, αλλά και η πολιτεία να μας δώσει όλα εκείνα, όλες εκείνες τις δυνατότητες, όπως είπαμε και πριν, με τα μαζικά τεστ, με την ενίσχυση των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, για να μπορέσουμε να μην φτάσουμε σε αυτή την πρωτιά. Μάρκο, είναι το χέρι όλων μας, και ατομικά και συλλογικά. Ναι. Μάρκο, δεν ξέρω αν πριν το τέλος θες εσύ κάτι επίσης να ρωτήσεις. Ναι. Εμένα με κάλυψε. Το μόνο που κάθε φορά λέω και έχω καταντήσει γραφικός είναι αυτός ο πνευμονολόγος. Νομίζω ότι στο νοσοκομείο. Είναι δηλαδή αυτονόητο όταν υπάρχει κορονοϊός να μην έχουμε πνευμονολόγο. Το λέω και πνευμονολόγο. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει πνευμονολόγος, γιατί είναι μια βασική ειδικότητα για αυτή την ασθένεια, αλλά τελικά δεν είναι αυτονόητο για αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και αναφέρομαι στην κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τελιγιουρίδη, που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.